Χαιρετώ από την Καλυθέα. Μόλις ξεκίνησε ένα μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Αστέρα Ευελπίδων με τα μαύρα και τα χαμένα ταλέντα με τα πορτοκαλί. Ο Αστέρας Ευελπίδων είναι στην πρώτη επίθεση, ο τροπεούχος του περσινού Challenge League απέναντι στα χαμένα ταλέντα το φιναλίστ του περσινού Challenge League. Πρώτο σουτ άστοχο στο μάτς. Ο αντίπας μαζεύει αμυντικό rebound για τα χαμένα ταλέντα με τον Πενταγιώτη να κατεβάζει, αν βλέπω καλά, όχι, δεν είναι ο Πενταγιώτης. Ήταν ο Κόλλιας που κατέβαζε και έχει ακόμα την μπάλα στα χέρια του. Αντίπας, όμορφη ενέργεια, αλλά βγάζουν καλή άμυνα οι παίκτες του Αστέρα. Η κατοχή παραμένει στα χαμένα ταλέντα με 3 δευτερόλεπτα και επαναφορά από την baseline. Ψάχνουν να βρουν πάσα στη ρακέτα, δεν τα καταφέρουν να περάσει μπάλα. Ξανά επαναφορά από την baseline για τα χαμένα ταλέντα. Αυτή τη φορά θα πάει η μπάλα πολύ καλά μέσα. Το σούτ από το Σταμπουλίδη είναι άστοχο. Ο Λάκουρας θέλει να περάσει το κέντρο για την ομάδα του και φτάνει στην απέναντι πλευρά. Τρίποντο για τον Αστέρα, άστοχο. Επιθετικό rebound και καλά, το πρώτο καλά του στο μάτς από τον Ανδρεόπουλο για τον Αστέρα. Με τον Κόλια να κατεβάζει και πάλι. Έχει τον Κουρί μπροστά του ο Κόλιας. Βλέπει τον αντίπα στο πλάι. Απέναντι πάσα από τον αντίπα. Ο Διακόπουλος προσπαθεί να μπει στη ρακέτα. Σηκώνεται εκτός ισορροπίας. Ριμπάντ ο Λάκουρας. Πάσα στο Χαρτοκόλλι. Αυτός μπροστά την μπάλα. Ο όμορφο drive, αλλά κακό τελείωμα από το Μαγκόνι. Και ο Κόλιας κατεβάζει. Ταμπλό! Διακοπή στον αγώνα γιατί έχει σβήσει το ταμπλό του γηπέδου. Σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στον αγώνα. Έχουν περάσει σχεδόν 2 λεπτά. Το σκορ είναι στο 2-0 για τον Αστέρα. Ο Διακόπουλος έχει την μπάλα για τα χαμένα ταλέντα. Μπαίνει στη ρακέτα, παίρνει φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για να ζευγάρει βολέν. Άστοχη πρώτη. Άστοχη και η δεύτερη. Ριμπάουντ από το Λάκουρα για τον Αστέρα. Με το Χαρτοκόλλι να περνάει το κέντρο για την ομάδα του. Σταματάει έξω από το τρίπο το Χαρτοκόλλι. Βλέπει το Λάκουρα, κάνει φάουλ. Νομίζω Διακόπουλος. Δεν βλέπω ότι είχαν διευθύνσει, αλλά νομίζω Διακόπουλος το κάνει. Αναφορά το πλάι για τον Αστέρα, Χαρτοκόλλης. Βλέπει τον Ανδρεόπουλο, μπαίνει στη ρακέτα αυτός, όμορφη ενέργεια, δε σκοράρει, ριμπάουντ ο Κόλλιας. Θα περάσει το κέντρο ο Κόλλιας, αφήνει στον αντίπα. Drive από τον αντίπα, έξω η μπάλα στο Κόλλια. Σηκώνεται ο Κόλλιας για τρεις, κόβεται. Πολύ καλή άμυνα από τον Λάκουρα, αλλά ο Κόλλιας θα ανακτήσει την μπάλα και τελικά θα πάρει φάουλ. 7 και 10 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Αλλαγή για τον Αστέρα, ο Κουρίς θα πάει στον πάγκο. Στον αγώνα θα μπει ο Σκλήρης από ό,τι βλέπω. Ο Κόλλιας θα πάει ξανά σε γραμμή των βολών. Ναι, συγγνώμη. Για πρώτη φορά ο Διακόπουλος ήταν πριν. Θα γράψει τώρα ο Κόλλιας πολύ. Πρώτος πόντος για την ομάδα του. 2-1. Μέσα και δεύτερη ισοπαλία στον αγώνα. Και ο Χαρτοκόλλης κατεβάζει. Παίρνει screen, παίρνει στη ρακέτα. Γυρνάει την μπάλα στο ψηλό. Το χουκ είναι άστοχο από τον Ανδρεόπουλο. Ανανεώνει ο Αστέρας κατοχή. Ο Λάκουρας έχει την μπάλα στην περιφέρεια. 5 δευτερόλεπτα τώρα έχει ο Αστέρας.
Τριπλάει ο Ράκουρας εκτός οροπίας, ο drive είναι άστοχο, ο Σταμπουλίδης στο rebound και ο Κόλιας κατεβάζει για τα χαμένα ταλέντα. Κλείνεται ο Κόλιας, προσπαθούν να κλέψουν οι παίχτες του Αστέρα Ευελπίδων. Η μπάλα θα πάει από τα πόδια του αντίπα στον Αστέρα. Και ο Χαρτοκόλλης θα κατεβάσει αρκετά νευρικό το πρώτο ξεκίνημα για το αρχικό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες. Καλάθι τώρα από το Χαρτοκόλλη, 4-2 μετά από 4 λεπτά στην αναμέτρηση και τον Κόλια να κατεβάζει. Σπάει μπάλα στο πλάι, ο αντίπας είναι εκεί. Βγαίνει στην περιφέρεια, γυρνάει στον Κόλια. Αυτός ψάχνει πάσα στη ρακέτα. Ο Μπίλης σπάει στο Διακόπουλο. Ξανά Μπίλης, ότι θα κλέψει ο Αστέρας Ευελπίδων. Ο Λάκουρας θέλει να βγάλει το μάτι μπροστά. Φάουλ από τον αντίπα. Έχουμε περάσει σχεδόν 4,5 λεπτά στον αγώνα. Το σκορ είναι 4-2. Στην επανάληψη, στην άτυπη επανάληψη του περσινού τελικού της Challenge League. Χαρτοκόλλης κάνει ωραίο drive, κλείνεται, παίρνει φάουλ. Από τον αντίπα, δεύτερο φάουλ για τον αντίπα. Μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό για τα χαμένα ταλέντα, τα οποία κάνουν 3 αλλαγές αυτή τη στιγμή, με τον Πενταγιώτη να περνάει στον αγώνα. Την ώρα που ο Χαρτοκόλλης βάζει βολή μαζί με τον Πενταγιώτη, βλέπω και τον Βασιλείο και τον Μπόικο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Πενταγιώτης είναι στο κατέβασμα για την ομάδα του, προσπαθεί να βγάλει άμυνα ως κλήρης, κρατάει κατοχή ο Πενταγιώτης, η μπάλα στο πλάι, drive για τα χαμένα ταλέντα και έχουμε φάουλ. Θα πάμε στη γραμμή για βολές. 5 και 9 μεν για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Όχι, δεν θα πάμε στη γραμμή για βολές. Η μπάλα πάει από κάτω, από κάτω θα πάει η μπάλα. Η επαναφορά είναι πάνω στα χέρια του Μαγκόνι. Θα βρουν το Λάκουρα μπροστά. Ο Αστέρας Ευελπίδων, αλλά δεν είναι καλή. Πάσα φτηνά, χαμένη κατοχή. Η μπάλα ξανά στα χαμένα ταλέντα. Σταμπουλίδης αφήνει στο Βασιλείο και αυτό στο Πενταγιώτη. Οργανώνει ο Πενταγιώτη για την ομάδα του, παίρνει φάουλ από τον Σκλήρη. Τέταρτο φάουλ είναι αυτό για τον Αστέρα Ευελπίδων που συμπληρώνει ομαδικά 3, έχουν τα χαμένα ταλέντα. Από το πλάι θα πάει μπάλα με τον Βασιλείου. Βλέπει τον Πενταγιώτη αυτός. Πίσω από το σκρίνο ο Πενταγιώτης. Σπάει στη γωνία, εκείνο ο Κόλιας. Σηκώνεται άστοχα. Ο συγγνώμη, ο Μπόικος. Ο Αστέρας Ευελπίδων μπροστά με τον Μαγκόνι. Χαρτοκόλλης. Βλέπει το Λάκουρα. Drive από το Λάκουρα. Δεν σκοράρει. Rebound για τα χαμένα ταλέντα. Πενταγιώτης. Περνάει το κέντρο Πενταγιώτης, οργανώνει για την ομάδα του. Πάρα πολύ όμορφη πάσα στον Μπόικο. Αυτό δεν σκοράρει, το θετικό rebound ο Πενταγιώτης. Κρατούν κατοχή τα χαμένα ταλέντα. Έχουν 9 δεύτερα Μπόικο στην περιφέρεια. Μπίλης, 5 δευτερόλεπτα. Πενταγιώτη σηκώνεται για 3 από το πλάι. Ο καλάθι από τον Πενταγιώτη. 5-5 ισοπαλία με 3-50 για την πρώτη περίοδο. Και τις δύο ομάδες να παίζουν πολύ σκληρό μπάσκετ μέχρι στιγμής, αλλά χωρίς να έχουν καταφέρει να πιάσουν αριθμό στην επίθεση. Ο Χαρτοκόλλης τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του. Κινείται πίσω από το screen, σηκώνεται για 3. Είναι άστοχος. Χαμένη κατοχή για τον Αστέρα Ευελπίδων. Και τα χαμένα ταλέντα είναι στην επαναφορά. Ο Πενταγιώτης θα κατεβάσει και πάλι για την ομάδα του. Θα περάσει το κέντρο του γηπέδου.
μέσα από το σκρίνο Πενταγιώτης, μένει μόνος του, σηκώνεται άστοχα, rebound ο Μαγκόνης. Τρίποντο για τον Αστέρα, άστοχο από το Χαρτοκόλλη, rebound ο Μπίλης αν είδα καλά και ο Πενταγιώτης θα περάσει στο κέντρο. Αυτός κρατάει την μπάλα, βλέπει το Βασιλείου, ψάχνει πάσα στη ρακέτα αυτό στον Μπίλη, Σταμπουλίδης, ψάχνει και αυτό στο Βασιλείου μέσα. Η μπάλα είναι για τα χαμένα, συγγνώμη, για τον Αστέρα Βελπίδων από την πολύ καλή άμυνα. 2-41 για την πρώτη περίοδο, το 5-5 παραμένει. Και ο Αστέρας Ευελπίδων είναι στην επίθεση. Μαγκόνης, Λαμπρόπουλος, σηκώνεται από την κορυφή άστοχα, rebound ο Μπόικος, αφήνει στο Πενταγιώτη. Στην απέναντι πλευρά ο Πενταγιώτης θα βρει τον Βασιλείου, αστοχή ο ίδιος στο rebound του, γυρνάει, δεν σκοράρει, rebound ο Αστέρας Ευελπίδων με τον Πρατικάκη αν είδα καλά, Λάκουρας. Φάουλ από τον Πενταγιώτη, τέταρτο ομαδικό είναι αυτό για τα χαμένα ταλέντα. 1:57 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Η μπάλα θα πάει από το πλάι για τον Αστέρα Πελπίδων. Δύο αλλαγές για τα χαμένα ταλέντα. Ο Δρακόπουλος είναι ο ένας από τους δύο που μπήκε. Και ο άλλος είναι ο Γεροκοστόπουλος. Ο Ανδρεόπουλος θέλει να παίξει με πλάτη στο καλάφι, κλείνεται από δύο, αναγκάζεται να βγει προς τα έξω. Πολύ καλή ανάγκη για τα χαμένα ταλέντα. Ένα δευτερόλεπτο έχει ο Αστέρας, ο Λάκορας κάνει ένα σούτ υποπίεση χρόνου άστοχο και ο Πενταγιώτης κατεβάζει. 5-5 παραμένει το παιχνίδι μετά από 8,5 λεπτά αγώνα. Βασιλείου. Φάουλ από τον Ανδρεόπουλο, ο Βασιλείου θα πάει στη γραμμή για βολές. 1:20 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Χαμένη η πρώτη βολή από τον Βασιλείου. Έχει δικαίωμα για άλλη μία. 2-5 έχουν τα χαμένα ταλέντα αυτή τη στιγμή. 2-6 τώρα, rebound ο Λάκουρας. Που τα έχει πάει πάρα πολύ καλά στο ψηλό παιχνίδι της ομάδας του. Ο Λαμπρόπουλος κατεβάζει. Κλείνεται στο πλάι, βρίσκει πάσα έξω στον Πρατικάκη. Ξανά Λαμπρόπουλος. Σηκώνεται για 3, είναι άστοχος, rebound ποιος από τα χέρια του Πενταγιώτη, το rebound ο Μπόικος. Τα χαμένα ταλέντα στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Ο Πενταγιώτης βλέπει πάσα στο πλάι, εκεί είναι ο Μπόικος. Ξανά Πενταγιώτης. Σηκώνεται για 3, είναι εύστοχος με 2 τρίποντα του Πενταγιώτη, προβάδισμα για τα χαμένα ταλέντα. Τελευταία 35 τώρα δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο, 5-8 είναι το σκορ και ο Λαμπρόπουλος κατεβάζει. Κάνει το drive, παίρνει φάουλ από, νομίζω από το 20 ή το 20-30 έδειξε ο διευθύντης, δεν το είδα από εδώ, ή τον Γεροκοστόπουλο ή τον Δρακόπουλο δηλαδή. Νομίζω ότι έδειξε τον... συγγνώμη, ή το 23 ή το 30. Νομίζω ότι έδειξε 30 τον Λαμπρόπουλο. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη για τον Λαμπρόπουλο. 6-8. Μέσα και η δεύτερη. 7-8. Τελευταία 24 δευτερόλεπτα. Στο πρώτο δεκάλεπτο όλος ο χρόνος είναι για, για τα χαμένα ταλέντα. Η πάσα είναι στον Μπόικο από τον Πενταγιώτη. Αυτός δεν σκοράρει. Rebound ο Ανδρεόπουλος, θέλει να βγάλει εφηδιασμό από το καταπληκτική προσπάθεια του Ανδρεόπουλου. 8 δευτερόλεπτα τώρα, 9-8 από τον Αστέρα Ευελπίδων. Ο Μπόικος έχει την μπάλα, σηκώνεται από πάρα πολύ μακριά.
Έχει μείνει χρόνος, επιθετικό ριμπάδο του Βασιλείου, δεν σκοράρουν τα χαμένα ταλέντα. Τελειώνει η πρώτη περίοδος, σε λίγο μαζί για τη συνέχεια. Γυρίσαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο στην Καλυθέα, 9-8 είναι το σκορ. Ήταν αρκετά αναγνωριστική η πρώτη περίοδος, είναι και πολύ νωρίς μες στη σεζόν για ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Δύσκολο και ψυχολογικά, όχι μόνο αγωνιστικά, καθότι έχει το έξτρα βάρος ότι ήταν οι δύο που συναντήθηκαν στον περσινό τελικό μόλις λίγους μήνες νωρίτερα. Ο Λάκουρας τώρα θα κάνει μια καταπληκτική προσπάθεια, θα βάλει καλάθι για τον Αστέρα, θα κάνει το 11-8. Με τον Πενταγιώτη να περνάει το κέντρο για την ομάδα του. Πάσα είναι στο Γιώργο Κωστόπουλο, αυτός ψάχνει να βρει στη ρακέτα τον Μπόικο, κλέβει ο Λάκουρας. Καταφέρνουν οριακά να σώσουν την κατοχή τέτοιος του Αστέρα. Ο Λάκουρας θα μαζέψει την μπάλα στη ρακέτα, στοχή, rebound από ποιον, την μπάλα στον Αστέρα. Ο Λάκουρας πηγαίνει στην επαναφορά. Στο Λαμπρόπουλο σηκώνεται για 3, αυτός είναι έκτοφος. 14-8 στο συν 6 ο Αστέρας Ευελπίδων. Έσβησε πάλι το ταμπλό. Γυρίσαμε επίθεση για τα χαμένα ταλέντα με το σκορ 14-8. Τρίποντο από το Βασιλείου, καλά του 14-11 ανάσα για τα χαμένα ταλέντα, τα οποία ήταν μπροστά με 5-8 και δέχτηκαν ένα 9-0 τον Αστέρα Ευελπίδων. Τώρα απαντούν και φέρνουν το παιχνίδι στο σουτ πάλι. Λαμπρόπουλος πιέζεται από τον Πενταγιώτη. Τώρα πάει ο Βασιλείου πάνω του. Για 3 ο Λαμπρόπουλος, παραλίγο να μπει μπάλα, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για 3 βολές. Yeah. 14-11 είναι το μάτς, 8-15 για το ημίχρονο. Yeah. 15-11 από την πρώτη βολή του Λαμπρόπουλου. Δύο στις τρεις, επιθετικό ριμπάν από τον ίδιο όμως. Αδράνησαν τα χαμένα ταλέντα. Στα blockout, ο Μαγκόνης έχει την μπάλα στα χέρια του στην περιφέρεια για τον Αστέρα Ευελπίδων. Ανδρεόπουλος σηκώνεται για τρεις, είναι άστοχος. Rebound για τα χαμένα ταλέντα, Βασιλείου θα περάσει στο κέντρο, κλείνεται, σηκώνεται, καλάθι. 16-13, ξανά στους 3 το παιχνίδι. Με το Λαμπρόπουλο να κατεβάζει και πάλι για την ομάδα του. Μαγκόνης, Λάκουρας, κλείνεται, σπάει στο Λαμπρόπουλο και άλλο τρίποντο, δεν μπαίνει. Rebound ο Μπίλης. Αφήνει στον Μπόικο, αυτό στον Πενταγιώτη. Περνάει το κέντρο με μακρινή πάσα. Ο Πενταγιώτης θα του γυρίσει πίσω την μπάλα ο συμπαίκτης του. Ξανά τον βρίσκει ο Πενταγιώτης. Απίστευτη φάση και καλά φύγε τα χαμένα ταλέντα. Άλλαξαν οι δυο τους τρεις πάσες των 10-15 μέτρων καθεμία. Στον πόντο το παιχνίδι, 16-15, Λαμπρόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του. Ανδρεόπουλος θέλει να κάνει το drive, κάνει επιθετικό φάουλ όμως. Η μπάλα ξανά στα χαμένα ταλέντα. Αλλαγή για τον Αστέρα Ευελπίδων. Ο Χαρτοκόλλης μπαίνει στον αγώνα και ο Πενταγιώτης περνάει το κέντρο. Παρακινδυνευμένη φάση, έκοψε ο Λάκουρας, ευτυχώς δεν χτύπησε και στις κερκίδες γιατί είχε μεγάλη φόρα και έφτασε μέχρι την τρίτη σειρά.
κατοχή με 14 δευτερόλεπτα για τα χαμένα ταλέντα. Πενταγιώτης. Κινείται όμορφα, βλέπει τον Μπίλι, ξανά Πενταγιώτης, προλαβαίνει το χρονόμετρο ωριακά. Ο Χαρτοκόλλης μαζεύει. Ο Λαμπρόπουλος θα περάσει στο κέντρο. Φάουλ έχουμε. Δεύτερο φάουλ του Πενταγιώτη, επαναφορά από το πλάι για τον Αστέρα Ελπίδων. Το 16-15 παραμένει, 6-14 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα στο Σκλήρη θα πάει από την επαναφορά. Αυτό σηκώνεται για 3, είναι άστοχος. Θα μένει κατοχή για τον Αστέρα Ευελπίδων και τα χαμένα ταλέντα έχουν την μπάλα στα χέρια της. Αλλαγές για αυτό δεν ξεκινάει το μάτς. Χόλιας. Περνάει το κέντρο. Βλέπει τον αντίπα. Πενταγιώτη Σολομόναχος στο τρίποντο. Σκοράει. 16-18, δεν είναι το αφήνεις μόνο το Πενταγιώτη για κανένα λόγο. Κόλλησε στα σκρίνα ο αμυντικός του, δεν υπήρχε ρωτήσεις στην άμυνα του Αστέρα Βελπίδων. 16-18, 5-35 για το ημίχρονο. Λάκουρας θέλει να παίξει τα πόδια τον αντίπαλό του. Ωραίο drive, δεν τελειώνει καλά, rebound ο ίδιος. Μάχες για το rebound. Αντίπας και Σκλήρης πέφτουν μαζί πάνω στην μπάλα. Η μπάλα είναι για τον Αστέρα. Ο Λαμπρόπουλος είναι στην επαναφορά. Βλέπει το Σκλήρη ξανά, Λαμπρόπουλος. Τελειώνει το 24 για τον Αστέρα Βελπίδων. Στα απέναντι πλευρά τα χαμένα ταλέντα. Κόλλιας. Βλέπει πάσα στον Μπίλι. Κάνει τον drive αυτό σηκώνει. Ωραία, πολύ δύσκολο. 16-20 για τα χαμένα ταλέντα. Και ο Λαμπρόπουλος κατεβάζει από την ομάδα του. Δεύτερο πεντάλεπτο στη δεύτερη περίοδο. Ο Λαμπρόπουλος έχει μπάλα στα χέρια του. Μαγκόνης βλέπει το Λάκουρα με πλάτη. Μπαίνει στη ρακέτα αυτός, όμορφη ενέργεια. Rebound από τον Δρακόπουλο. Και ο Πενταγιώτης είναι στην απέναντι πλευρά, απελευθερώνεται, αστοχή, καλάθι για τα χαμένα ταλέντα με τον Κόλλια. Time out για τον Αστέρα Ευελπίδων, 16-22 είναι το σκορ, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από time out, μέχρι στιγμής μοιρασμένα έχουν τα διαστήματα που πάνε καλά οι δύο ομάδες στο μάτς. Λάκουρας, ωραίο drive, καλάθι και φάουλα το Λάκουρα. Έλεγα ότι ως τώρα τα έχουν μοιράσει. Το 9-0 που έκαναν ο Αστέρας Ευελπίδων το ακολούθησε ένα 14-2 από τα χαμένα ταλέντα που είχε φέρει το μάτς το 22-16, το 16-22 αν προτιμάτε. Τώρα είμαστε στο 18-22. Ο Λάκουρας θα χάσει τη βολή, δεν υπάρχει διεκδίκηση, η μπάλα θα πάει από το πλάι γιατί δεν βρήκε στεφάνι. 18-22, 4-19 για να πάμε στο ημίχρονο και ο Κόλλιας θα κατεβάσει για τα χαμένα ταλέντα. Θα περάσει το κέντρο του γηπέδου. Θα βρει πάσα, όχι δεν θα βρει πάσα, έψαξε τον Πύλη, έκλεψε ο Λαμπρόπουλος. Δίπλα η πάσα, Χαρτοκόλλης, αστοχή, μαζεύει ο αντίπας. Αυτός θα βγάλει την ομάδα του μπροστά. Στον Πενταγιώτη, drive, ωραία πάσα τον Πενταγιώτη στον Πύλη. Δεν σκοράρει ο Πύλης, επιθετικό rebound, ο αντίπας που θα κάνει βήματα όμως. Χαμένη κατοχή για τα χαμένα ταλέντα. 3-45 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 18-22 είναι το σκορ. Και ο Χαρτοκόλλης κατεβάζει για την ομάδα του. Περνάει το κέντρο ο Χαρτοκόλλης. Βλέπει το Σκλήρη. Αυτός στο Λάκουρα. Λάκουρα στο drive, σηκώνεται, πω, πολύ δύσκολο καλά για το Λάκουρα.
δεύτερο συνεχόμενο 20-22. Κόλλιας. Αντίπας. Ψάχνει πάσα, κλέβουν οι παίκτες του Αστέρα με τον Ανδρεόπουλο. Λάκουρας ξανά απέναντι, γυρνάει άστοχα, rebound ο ίδιος Ανδρεόπουλος. Κατοχή για τον Αστέρα Ευελπίδων. Και αλλαγή, ο Κουρίς περνάει στον αγώνα, 2:54 για το ημίχρονο στη θέση του Σκλήρη. Ανδρεόπουλος από την επαναφορά βλέπει το Λάκουρα. Άλλο ένα drive από το Λάκουρα, έχουμε φάουλ από το πλάι μπάλα, 4 ομαδικά για τα χαμένα ταλέντα. Ο Κουρίς βρίσκει και πάλι το Λάκουρα. Κουρίς σπάει στο Λάκουρα. Προλαβαίνει το χρόνο αυτός άστοχα. Η μπάλα είναι για τα χαμένα ταλέντα, λέει ο διοικητής. Κόλλιας. Ξανά σε αυτόν η μπάλα από τον Διακόπουλο. Κλείνεται, σπάει στον Πενταγιώτη. Αυτός θα σηκωθεί από μέση απόσταση, δεν θα σκοράρει. Rebound ο Χαρτοκόλλης, θα βγάλει την ομάδα του μπροστά, κάνει τον drive. Oh, φοβερή άμυνα ψηλά από τον Κόλλια που θα πάρει και το rebound. Περνάει το κέντρο Κόλλια, στάνει στο drive, βλέπει το Σταμπουλίδη, κλείνεται αυτός Πενταγιώτης. 12 για τα χαμένα ταλέντα. Πενταγιώτης έχει την μπάλα στα χέρια του. Βρίσκει πάσα στη γωνία, τρίποντο άστοχο από τον Κόλλια, μαζεύουν οι του Αστέρα με τον Κουρί. Λάκουρας στην απέναντι πλευρά, ο Λάκουρας. Κουρίς, συγγνώμη, Λάκουρας. Φάουλ θα πάρει και τεχνική ποινή στον Πενταγιώτη. Δεύτερο φάουλ του Διακόπουλου και τεχνική ποινή στον Πενταγιώτη. Έχουμε από τη φάση time out σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time. Ο Λαυρόπουλος ήταν στη γραμμή για τη βολή της τεχνικής ποινής και τώρα θα πάει ο Λάκουρας για τις βολές του φάουλ και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά από εκεί που είχε μείνει. Λάκουρας. Χαμένη πρώτη βολή, 21-22 είναι το παιχνίδι, 1,5 λεπτό για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Παραμένει το 21-22, Σταμπουλίδης παίρνει το rebound, ο Διακόπουλος βρίσκει τον Κόλλια. Αυτός περνάει το κέντρο, πάσα στο πλάι, το σούτ είναι εύστοχο από τον Μπίλι, 21-24. Και ο Κουρίς θα περάσει το κέντρο για τον Αστέρα. Λαμπρόπουλος στο Λάκουρα. Θέλει να παίξει και πάλι ο Λάκουρας. Σπάει στο Λαμπρόπουλο, σηκώνεται για τρεις. Αυτός είναι άστοχος, rebound για τα χαμένα ταλέντα με τον Διακόπουλο. Και ο Κόλλιας κατεβάζει για τον Μάουτ, έχοντας πλέον μπει στα τελευταία 45 δευτερόλεπτα του πρώτου χρόνου. Διακόπουλος πίσω από το σκρίν του Σταμπουλίδη, παίρνει φάουλ. Θα πάει στη γραμμή ο Διακόπουλος για ένα ζευγάρι βολών. Βάλει την πρώτη. 21-25. Ο Λάκουρας έχει την μπάλα στα χέρια του, αλλά θα τη χάσει.
γυρίσαμε από τα ημάδια, τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου. 21-25 είναι μπροστά τα χαμένα ταλέντα. Ο Κόλιας έχει την μπάλα στα χέρια του. Κινείται στην περιφέρεια, βρίσκει τον αντίπα. Ωραία κίνηση από τον αντίπα, θα πάρει φάουλ και θα πάει στη γραμμή για βολές. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, κάτι λιγότερο μένει, κάποια 10 τα λιγότερα. Ο αντίπας είναι στη γραμμή, είναι άστοχος στην πρώτη βολή, το 21-25 παραμένει. Μέσα η δεύτερη, 21-26. Έχουν μια τελευταία ευκαιρία για σκόρ, παίχτες στο Αστέρα στο πρώτο ημιχρόνο. Η μπάλα θα πάει στο Λάκουρα. Θα του φύγει η μπάλα του Λάκουρα. Θα πατήσει γραμμή, χαμένη κατοχή, μένουν 5,9 για τα χαμένα ταλέντα. Κλέβει όμως ο Λάκουρας στην επαναφορά, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές. Πολύ απρόσεχτη πάσα το χαμένο ταλέντο, χωρίς κανένα λόγο. Και έτσι μένουν 2-7 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Λάκουρας θα πάει στη γραμμή των βολών. Έξω και η δεύτερη, δεν υπάρχει διεκδίκηση, μπήκαν νωρίς οι παίχτες του Αστέρα μέσα, οπότε από το πλάι τα χαμένα ταλέντα θα έχουν την επαναφορά και 2,7 δευτερόλεπτα. Ο αντίπας βρίσκει τον Μπόικο μετά το κέντρο, αυτό σηκώνεται, όχι. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 21-26, σε λίγο μαζί για τη συνέχεια. Γυρίσαμε για την τρίτη περίοδο στην Καλυθέα. Τα χαμένα ταλέντα έχουν την πρώτη επίθεση, καθότι είχαμε Βελάκη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο αντίπας θα βρει τον Πενταγιώτη. Κινείται αυτό στην περιφέρεια, βρίσκει πάσα δίπλα του στο Δρακόπουλο. Αυτό στο Βασιλείου. Ω, πολύ ωραίο drive από το Βασιλείου. 21-28 στο σύν 7 τα χαμένα ταλέντα, που μετά το 14-8 έχουν πάρει τον έλεγχο του αγώνα και έχουν ένα προβάδισμα. Ο Χαρτοκόλλης τώρα κινείται στην περιφέρεια, βλέπει στην κορυφή τον Λάκουρα, ωραία προσπάθεια, θα πάρει φάουλ. Ο Λάκουρας θα πάει στη γραμμή για βολές. Ο Λάκουρας θα πηγαίνει καταπληκτικά στο παιχνίδι, αν είχε βάλει και τις βολές που έχει κερδίσει θα είχαν μεγάλο πρόβλημα με τα χαμένα ταλέντα, αλλά ή έχει πετάξει 5 ή 7, δεν είμαι σίγουρος. Βάζει τώρα τη δεύτερη, 22-28. Αντίπας, κατά τα άλλα δυσκολεύονται πάρα πολύ αν το σταματήσουν και τους γεμίζει με φάουλ, έχει σκοράρει κιόλας, πηδάει ψηλά στα rebound, είναι μακράν μέχρι στιγμής ο καλύτερο και τον Αστέρα. Πενταγιώτης βλέπει τον αντίπα στην περιφέρεια. Ω, πάρα πολύ όμορφη φάση από τον αντίπα. Θα πάρει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές. 22-28 είναι το παιχνίδι. Ένα πολύ ωραίο μάτς, γεμάτο ένταση, νεύρο, όχι νεύρα, νεύρο, από τις δύο ομάδες. Ο αντίπας τώρα θα χάσει την πρώτη βολή, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Έξω και η δεύτερη, rebound από τον ίδιο, όχι, rebound από τον Χαρτοκόλλη. Έπεσαν μαζί με τον αντίπα στην μπάλα, ο Χαρτοκόλλης τελικά την κέρδισε. Κουρίς, Μαγκόνης, Λάκουρας. Ξανά το ίδιο σκηνικό, μπάλα στην περιφέρεια, ζυγίζει τους αντιπάλους και επιχειρεί drive. Αυτό κάνει από το 13ο λεπτό περίπου και μετά. Σκοράρει τώρα ο ίδιος το rebound του και καλά, έχει δημιουργήσει απίστευτα προβλήματα στα χαμένα ταλέντα, 24-28. Αντίπαστο κατέβασμα. Σκριν επιλογής, φάουλ από τον Λάκουρα, που είδε ότι δεν θα προλάβει τον αντίπα από το σκριν, οπότε τον σταμάτησε για να μην περάσει. Βασιλείου θα πάει στην επαναφορά για τα χαμένα ταλέντα, αφήνει στον αντίπα. Αυτός κάνει το drive, κόβει ο Ανδρεόπουλος πολύ ψηλά.
την ώρα που ο Κουρίς είναι κολλημένος πάνω στον πενταγιώτη και δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα εδώ και 2,5 περίπου λεπτό που έχει ξεκινήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι ο Πενταγιώτης, παίρνει το σκριν, αλλά είναι επιθετικό φάουλ το σκριν του Γεροκοστόπουλου. Οπότε η κατοχή είναι χαμένη για τα χαμένα ταλέντα. Έβγαλε την άμυνα ο Κουρίς. Στην προσπάθειά τους οι συμπαίχτες να απελευθερώσουν τον Πενταγιώτη. Χάσανε την επίθεση, ο Ανδρεόπουλος τώρα αφήνει στο Χαρτοκόλλη. Περνάει το κέντρο ο Χαρτοκόλλης. Σκρινάρεται από τον Ανδρεόπουλο, μπαίνει για drive, δεν τελειώνει καλά, μαζεύει ο αντίπας. Στη γωνία είναι ο Πενταγιώτης, θα σηκωθεί για 3 άστοχα. Rebound ο Ανδρεόπουλος. Κάνει τον drive ο Μαγκόνης, καλά, πολύ δύσκολη προσπάθεια για τον Αστέρα Ευελπίδων, 26-28. Το 21-28 γίνεται 26-28. Πενταγιώτης βλέπει τον Βασιλείου, κόβει ο Μαγκόνης. Χαλάρωσε πολύ ο Βασιλείου στην τελική προσπάθεια. Ο Μαγκόνης έκοψε, ο Χαρτοκόλλης περνάει το κέντρο με πάσα στο Λάκουρα. Θέλει να κάνει drive ο Λάκουρας, βρίσκει στη γωνία ο Μαγκόνη, Χαρτοκόλλης στην κορυφή. Σηκώνεται για 3, είναι άστοχος. Rebound, παλεύει ο ίδιος, καταφέρνει, σώζει την κατοχή. Πετάει στο Λάκουρα. 12 για τον Αστέρα. Φάουλ από τον Βασιλείου, δεν υπάρχει πραγματικά κανένας τρόπος να σταματήσει τον Λάκουρα. Η ομάδα των χαμένων ταλέντων αυτή τη στιγμή. Τρίτο φάουλ για τον Βασιλείου, συνεχή φάουλ πάνω του με το που θα κάνει προσπάθεια για drive ή θα φτάσει μέχρι το τέλος ή θα πάρει φάουλ. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να σταματήσει. Τουλάχιστον προς το παρόν. Χαρτοκόλλης κινείται πίσω το screen, αφήνει στο Λάκουρα 4 δευτερόλεπτα. Ω, πολύ ωραία πάσα του Λάκουρα στο Μαγκόνη. Κουρί στην εκνοή. Καλή προσπάθεια για τον Αστέρα Ευελπίδων. Δεν μπαίνει το σουτ. Κόλλιας. Ωραία στον Πενταγιώτη. Ω, υποδειγματικός εφηδιασμός για τα χαμένα ταλέντα. Ώρες-ώρες κινούν την μπάλα πάρα πολύ όμορφα στο παρκέ. 26-30 και ο Χαρτοκόλλης κατεβάζει. Πολύ εμπειροί παίχτες όλοι των χαμένων ταλέντων. Βγαίνει σε κάποιες φάσεις αυτό. Ο Χαρτοκόλλης τον Ανδρεόπουλο προσποιείται αυτό στην περιφέρεια. Κλείνεται, βλέπει τον Λάκουρα. Drive από τον Λάκουρα, σηκώνεται. Επιθετικό rebound ο ίδιος. Φάουλ από το Σταμπουλίδη. Από ό,τι είδα το παραδέχεται αμέσως, ναι. Ο Λάκουρας αστόχησε, πήρε το rebound, του κέρδισε φάουλ. Ανδρεόπουλος, 4 ομαδικά τα χαμένα ταλέντα, πάρα πολύ νωρίς. Μετά από 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Λάκουρας, ξανά το ίδιο σενάριο, σκοράρει ο Λάκουρας, 28-30. Πρέπει επιγόντως να βρουν τρόπο να σταματήσουν οι παίκτες των χαμένων ταλέντων. Γιατί προς το παρόν απλά περιμένουν να κουραστεί και να σταματήσει να κάνει το ίδιο πράγμα σε κάθε επίθεση. Κόλλιας, βλέπει τον αντίπα, Πενταγιώτης. Θα κερδίσουν από τον Γεροκοστόπουλο. Ναι, τον Γεροκοστόπουλο, συγγνώμη. Τα χαμένα ταλέντα. Ο Κόλλιας πηγαίνει στην επαναφορά. Ο Πενταγιώτης είναι στη γωνία. Κάνει τον drive. Σπάει έξω στον Δρακόπουλο. Για 3 συνάστοχος. Παλεύει ο Γεροκοστόπουλος. Προλαβαίνει, αλλά γυρνάει την μπάλα πάνω στον Κουρί. Λαμπρόπουλος. Για 3 ο Λαμπρόπουλος δεν σκοράρει, μαζεύει ο αντίπας. Δεύτερο πεντάλεπτο. Στην τρίτη περίοδο, 28-30 ο αγώνας. Κόλλιας. Πενταγιώτης μπαίνει στη ρακέτα, πάσα στον Κόλλια, αυτός αστοχεί αλλά παίρνει το rebound του.
Πενταγιώτη σηκώνεται από μέση απόσταση, δεν σκοράρει, rebound ο Λαυρόπουλος. Περνάει το κέντρο ο Λαυρόπουλος, προσπαθεί να κάνει το drive. Μεταφορά μπάλας. Χαμένη κατοχή για τον Αστέρα Ευελπίδων. Η μπάλα ξανά στα χαμένα ταλέντα. Με 4 και 22 για να τελειώσει ο αγώνας. Γεροκοστόπουλος και Δρακόπουλος στον πάγκο. Σταμπουλίδης Μπίλης στο παρκέ για τα χαμένα ταλέντα. Και ο Διακόπουλος, ναι, ο Διακόπουλος. Κόλιας βλέπει τον Μπίλη, drive από τον Μπίλη, καλά, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. 28. Δύο. 4 λεπτά ακόμα. Λαυρόπουλος προσπαθεί να κλέψει ο Διακόπουλος, θα τα καταφέρει. Πάρα πολύ ωραία έμεινα τον Διακόπουλο σε δύο χρόνους. Κόλιας, ωραία τρίπλα από Κόλια. Περνάει το κέντρο του γηπέδου αλλά δεν κάνει καλή πάσα. Χάνεται η κατοχή και ο Λαυρόπουλος κατεβάζει για τον Αστέρα. Μαγκόνης ψάχνει να βρει τον Ανδρεόπουλο. Θέλει να παίξει με πλάτη αυτός με το Σταμπουλίδη. Κλείνεται, σπάει απέναντι. Πρατικάκης καλάθι για τον Αστέρα Ευελπίδων. 30-32, 3 και 15 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Πολύ γρήγορα απέναντι τα χαμένα ταλέντα. Ο Μπίλης καλάθι και φάουλ. 30-34, έπιασε έναν οργάνωτη την άμυνα του Αστέρα Ευελπίδων. Τα χαμένα ταλέντα σε αυτή τη φάση. Ο Μπίλης το εκμεταλλεύτηκε, σκόραρε. Και θα πάει και στη γραμμή. Η βολή είναι άστοχη του Μπίλη. Ο Ανδρεόπουλος θα μαζέψει rebound. Θα περάσουν το κέντρο οι παίκτες του Αστέρα με τον Λάκουρα. Λάκουρας drive. Απίστευτη ενέργεια το Λάκουρα. 32-34. 2-45 για την τρίτη περίοδο. Ο Κόλιας δυσκολεύεται, περνάει το κέντρο, βρίσκει τον Μπόικο, σηκώνεται αυτός άστοχα, μαζεύει ο Λάκουρας που τα κάνει όλα στον αγώνα σήμερα. Κινείται στην περιφέρεια, αντίθετα το screen, μπαίνει στη ρακέτα, γυρνάει άστοχα. Κινήθηκε λάθος ο Ανδρεόπουλος, πήγε πάνω στο συμπέχτη του. Τα χαμένα ταλέντα βήματα από τον Μπόικο, συγγνώμη. Ξανά ο Αστέρας στην επίθεση. Λαυρόπουλος. Θα περάσει το κέντρο ο Λαυρόπουλος. 32-34, 2 και 5 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Ο Λαυρόπουλος σηκώνεται πίσω από το σκρίν του Ανδρεόπουλου, αστοχή. Ο Διακόπουλος μαζεύει rebound, αυτός θα κατεβάσει για τα χαμένα ταλέντα. Βλέπει στο πλάι τον Μπίλη, αυτός στη ρακέτα, πάσα. Δεν υπάρχει καλάθι από τον Μπόικο, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound για τα χαμένα ταλέντα. Μπίλης κλείνεται, Σταμπουλίδης, Διακόπουλος. 2-1, προλαβαίνει το χρόνο αλλά όχι. Λαυρόπουλος περνάει το κέντρο για την ομάδα του. Βλέπει την πάσα στον Ανδρεόπουλο. Αυτός μπαίνει στη ρακέτα, κλείνεται. Ωραία ενέργεια, δεν σκοράρει. Όμως μαζεύω Μπόικος. Ωραία τρίπλα από τον Κόλια, θα περάσει στο κέντρο. Drive, δεν σκοράρει ούτε αυτός. Rebound από ποιον? Από τον Κόλια, ο οποίος πρόλαβε, γύρισε, μάζεψε το rebound και τώρα ψάχνει απέναντι στο Σταμπουλίδη. Μπόικος από μέση απόσταση, μαζεύει ο Λαυρόπουλος. Βλέπει το Μαγκόνι. Έξω η μπάλα στον Ανδρεόπουλο. Μπαίνει αυτός, σηκώνεται, όχι. Rebound ο Μπίλης.
40 δεύτερα για την περίοδο. Ο Κόλλιας κατεβάζει για τα χαμένα ταλέντα, τον πιέζει ο Λάκουρα στη γωνία, είναι ο Μπόικος. Σηκώνεται άστοχα απέναντι μπάλα, θα την αφήσει ο Μαγκόνης να βγει έξω. Time out, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από time out, 28 δευτερόλεπτα από μπέν για την τρίτη περίοδο. Ο Χαρτοκόλλης έχει την μπάλα στα χέρια του. Η ομάδα του είναι με δύο πόντους πίσω. 4 δευτερόλεπτα διαφορά έχω τα δύο χρονόμετρα. Ο Χαρτοκόλλης κρατάει την μπάλα. 7 δεύτερα τώρα για τον Αστέρα. Πατάει από μέσα απόσταση ο Χαρτοκόλλης. Δεν σκοράρει, rebound από ποιον. Την μπάλα για τα χαμένα ταλέντα. Με 3,5 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Να δούμε αν θα προλάβουν κάτι τα χαμένα ταλέντα σε αυτό το διάστημα. Ο Πενταγιώτης πετάει την μπάλα μπροστά, ο Μπίλης την υποδέχεται, προλαβαίνει το σούπο. Παρά λίγο σκορ για τα χαμένα ταλέντα. Αυνορέα πάσα του Πενταγιώτη. Τέλος τρίτης περίοδου, 32-34. Γυρίσαμε στην Καλυθέα, όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει η τέταρτη περίοδο. Ένα μεγάλο τρίπλα ανάμεσα στον Αστέρα Ευελπίδων και στα χαμένα ταλέντα. Ο Χαρτοκόλλης έχει την μπάλα στα χέρια του. Το παιχνίδι ήταν ακριβώς όπως το περιμέναμε. Ο Χαρτοκόλλης κάνει το drive, πάει στη γωνία. Στην κορυφή το σουτ είναι άστοχο από τον Λαμπρόπουλο. Ο αντίπας θέλει να κατεβάσει, κλείνεται, η μπάλα πάει στα πόδια νομίζω του Λάκουρα και κρατούν κατοχή τα χαμένα ταλέντα. Έτσι είναι αυτό, δείχνει ο διαιτητής. Αντίπας αφήνει στον Πενταγιώτη. Ξανά αντίπας. Μπίλης, ο φοβερή ενέργεια από τον Μπίλη, δεν σκοράρει όμως. Rebound ποιος, rebound ο Λαμπρόπουλος. Έχουν φύγει δύο συμπαίχτες του μπροστά. Βρίσκει το Μαγκόνι ο Λαμπρόπουλος, το σουτ καλάθι, σοπαλία στον αγώνα από το Μαγκόνι. 34-34, ο αντίπας κατεβάζει για τα χαμένα ταλέντα. Πάλι θα κερδίσει ο αντίπας από το Λαμπρόπουλο. Πενταγιώτη στον αντίπα. Βλέπει τον Μπίλιο Πενταγιώτο. Ο αντίπας, συγγνώμη, Πενταγιώτη στο τρίποντο είναι άστοχος. Δεν εκμεταλλεύτηκαν το λάθος ροτέσιο στην άμυνα του Αστέρα τα χαμένα ταλέντα. Λάκουρας. Λαμπρόπουλος για τρεις, όχι. Θα καταλήξει έξω η μπάλα. 8 και 34 για να τελειώσει το παιχνίδι. 34-34 το παιχνίδι. Πενταγιώτης. Κινείται στην περιφέρεια. Αυτός θα ξαναπάρει την μπάλα. 3 δευτερόλεπτα, 2. Θα πάρει φάουλ στην εκνοή σχεδόν του χρόνου επίθεσης από τον Χαρτοκόλλη. Θα πάει στη γραμμή για βολές ο Πενταγιώτης. 11 για το φινάλε, με τον Μπουρί να μπαίνει στον αγώνα. Πρώτη βολή εύστοχη από τον Πενταγιώτη. Μέσα και η δεύτερη, 34-36. Και ο Λαμπρόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του. Drive ο Λαμπρόπουλος, θα τη δείξει να το κόψει ο Μπίλης, αλλά έχουμε φάουλ. Θα τον στείλει στη γραμμή για βολές. Χαμένη η πρώτη βολή από τον Λαμπρόπουλο. Έχει δικαίωμα για άλλη μία. Έξω και η δεύτερη.
rebound για τα χαμένα ταλέντα. Αντίπας πολύ γρήγορα απέναντι, ωραία πάσα στον Βασιλείο, αν είναι καλά. Όχι, στον Διακόπουλο. Χαμένο σουτ, επιθετικό rebound για τα χαμένα ταλέντα. Πενταγιώτη στον Αντίπα. Κλείνεται, σηκώνεται, όχι, καλάθι. Δεν θα μπει, θα μαζέψει ο Ανδρεόπουλος. Θα βρει απέναντι το Λάκουρα, λέει άπαστο Λάκουρα, 36-36. Βασιλείου ήταν πριν, ο Θεοδιακόπουλος. Ο Αντίπας είναι τώρα. Πενταγιώτης βλέπει τον Μπίλη, σηκώνεται αυτός. Καλάφι για τα χαμένα ταλέντα, 36-38. Καλάφι, καλάφι πάνε δυο ομάδες εδώ και κάπως η ώρα. Λάκουρας, Λαμπρόπουλος. Κάνει βήματα ο Λαμπρόπουλος πριν δει πάσα στη ρακέτα στον Ανδρεόπουλο. Έτσι χάνεται η κατοχή για τον Αστέρα. 6-45 για να τελειώσει ο αγώνας. Ο Αντίπας κινείται κοντά στη γραμμή στην επίθεση της ομάδας του. Πιέζεται από το Λάκουρα, κρατάει, αφήνει στον Πενταγιώτη. Drive από τον Πενταγιώτη, σπάει την μπάλα στο πλάι. Μόνος του ο Μπίλης, δεν σκοράρει μαζί με τον Λαμπρόπουλος. Και φάουλ από τον Πενταγιώτη. Τέταρτο φάουλ για τον Πενταγιώτη που θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Ανδρεόπουλος, Λαμπρόπουλος. Ξανά Ανδρεόπουλος, πετάγεται, κλέβει ο Βασιλείου. Παίρνει φάουλ από τον Λαμπρόπουλο, το οποίο είναι και αντιαθλητικό γιατί σταματάει τον εφηδιασμό των χαμένων ταλέντων χωρίς να έχει πρόθεση για το κλέψιμο στην μπάλα. Οι καινούργιοι κανονισμοί αυτά λένε. Άρα έχουμε δύο βολές για τα χαμένα ταλέντα και μετά την μπάλα απ' έξω για μια επίθεση. Μέσα η πρώτη βολή από το Βασιλείου. 36-39. Από τη δεύτερη επαναφορά από το πλάι για τα χαμένα ταλέντα. Ο Αντίπας βλέπει τον Πενταγιώτη ξανά στον Αντίπα η μπάλα, ολομόναχος στο τρίποντο, είναι έξτοχος. 36-43 στους 7 το παιχνίδι. Λαμπρόπουλος. Φάουλ έχουμε στη ρακέτα. Από τον Αντίπα που κάνει το τρίτο του και ο Χαρτοκόλλης έχει την μπάλα στην επαναφορά. Χαμένο το drive από το Μαγκόνι, ο Πενταγιώτης θα βρει πάσα μπροστά, όχι, θα περάσει μπάλα. Ο Βασιλείου δεν θα καταφέρει να σώσει την κατοχή, όμως θα πατήσει γραμμή, η μπάλα θα πάει στον Αστέρα Ευελπίδων. Κάτι λιγότερο από 5,5 λεπτά στον αγώνα. Λαμπρόπουλος, Λάκουρας, φάουλ από τον Αντίπα, τέταρτο. Και πλέον έχουμε και βολές για τον Αστέρα Ευελπίδων από την επόμενη φάση, καθότι αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό για τα χαμένα ταλέντα. 3 έχει ο Αστέρας Ευελπίδων, 5-10 για το φινάλε. Ο Χαρτοκόλλης κινείται στην περιφέρεια, κόβει ο Βασιλείου, κρατούν κατοχή με 8 δευτερόλεπτα οι παίκτες του Αστέρα, αλλά αυτό το δούμε εδώ, time out. Γυρίσαμε από το time out, ο Λαμπρόπουλος έχει την μπάλα στην επαναφορά.
Πρατικάκης. Βλέπει το Λάκουρα, drive από το Λάκουρα, χάνει την μπάλα, κλέβει ο Βασιλείου. Δύο μένα με το Πενταγιώτη, αλλά κάνει βήματα ο Βασιλείου. Χαμένη κατοχή. Μπάλα στο πλάι για τον Αστέρα Ευελπίδων και πάλι το σκόρ είναι 36-43. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Λαυρόπουλος. Ψάχνει πάσα στη ρακέτα, κόβει και πάλι ο Βασιλείου. 15 δεύτερα για τον Αστέρα, ο Λαυρόπουλος είναι στην επαναφορά. Βλέπει τον Πρατικάκη, αυτός ξανά στο Λαυρόπουλο. Σηκώνεται ο Λαυρόπουλος, πολύ δύσκολη προσπάθεια, δεν παίρνει μπάλα στο καλάθι. Τα χαμένα ταλέντα θα έχουν ξανά την κατοχή με τον Πενταγιώτη. Αντίπας Μπίλης, ξανά Πενταγιώτης. Κρατάει την μπάλα ο Πενταγιώτης. 2-1, ο Μπίλης σηκώνεται στην εκνοή του χρόνου, είναι άστοχος. Rebound ο Βασιλείου, δεν σκοράρει ούτε αυτός. Μαζεύει ο Πρατικάκης. Ο Λάκουρας θα περάσει το κέντρο του γηπέδου. Θα μπερδευτεί όμως, θα κλέψει ο Πενταγιώτης. Θα πάρει φάουλο ο Πενταγιώτης, είναι και αυτό αντιαθλητικό νομίζω. Όχι, δεν είναι αντιαθλητικό. Τέταρτο ομαδικό για τον Αστέρα Ευελπίδων. Ό,τι φάουλ δούμε στην επίθεση της καθομάδας είναι πολλές. Ο αντίπας έχει την μπάλα στα χέρια του, προσπαθεί να κλέψει ο Μαγκόνης, η μπάλα θα καταλήξει έξω για τα χαμένα τα ρίδα. Ο αντίπας πάει στην επαναφορά, αφήνει στον Πενταγιώτη. Πενταγιώτη σηκώνεται άστοχα, αλλοιώθηκε το σούτ, ο Λαυρόπουλος θα περάσει στο κέντρο, αφήνει στο Χαρτοκόλλη. Drive από το Χαρτοκόλλιο, πολύ ωραία είναι το διάδρομο. 38-43 στους 5 μειώνει ο Αστέρας. Πενταγιώτης βλέπει μπροστά τον αντίπα, drive από τον αντίπα, σπάει την μπάλα δίπλα, πολύ όμορφη προσπάθεια τα χαμένα ταλέντα, αλλά το τελείωμα δεν είναι τόσο καλό. Επιθετικό ριμπάνο αναιώνει κατοχή και ο Πενταγιώτης έχει την μπάλα στα χέρια του. Κάνει το drive, πάει στη γωνία εκείνο ο Βασιλείου, το σκέφτεται όσο θέλει και σκοράρει. Δεν πήγε κανένας πάνω στο Βασιλείο. Στο τρίποντο 38-46, στο σύν 8 τα χαμένα ταλέντα. Τελευταίο τρίλεπτο στο παιχνίδι. Λαυρόπουλος κλείνεται, σκοτωμένο σουτ. Πήγε να κερδίσει το φάουλο ο Λαυρόπουλος, τραβήχθηκε πολύ έξω. Αντιπαλός του Πενταγιώτη στον αντίπα καλάθι. 38-48 στο συν 10 τα χαμένα ταλέντα. Χαρτοκόλλης. Χρόνος υπάρχει βέβαια ακόμα, αλλά χαμένα ταλέντα αυτή τη στιγμή έχουν τη μεγαλύτερη διαφορά του στο παιχνίδι και μένουν 2,5 λεπτά περίπου, λιγότερο από 2,5 λεπτά πια. Χαρτοκόλλης σηκώνεται το τρίποντο, σκοράρει ο Χαρτοκόλλης. 41-48 ανάσα για τον Αστέρα Ευελπίδων. 2-16 για το φινάλε. Αλλαγές από τη διακοπή. Η διακοπή είναι για τον Πενταγιώτη. Μένει να δούμε αν είναι καλά, είναι ok. Συνέχεια στο παιχνίδι. Αντίπας προσπαθεί να κατεβάσει, κλείνεται από το Λάκουρα που θα κερδίσει και θα πάρει αντιαθλητικό φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για πολλές ο Λάκουρας και έχουν και επίθεση οι παίχτες του Αστέρα. Πέμπτο φάουλ για τον αντίπα ήταν αυτό. Όλα χάλια πήγαν για τα χαμένα ταλέντα σε αυτή την επίθεση. Ο Λάκουρας, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα έμοιαζε κουρασμένος αρκετά, τράβηξε πάρα πολύ χρόνο όλο το παιχνίδι της ομάδας του στις πλάτες του. Ίσως κατάφερε να κάνει συντήρηση δυνάμεων μέσα στο παρκέ, ώστε να είναι σε κατάσταση να πιέσει τόσο πολύ στο τελευταίο δίλεπτο. 42-48 από την πρώτη βολή του Λάκουρα μειώνει στους 6 παίκτες του Αστέρα και τώρα όχι, στους 6 αμήν διαφορά.
από τους 10 στους 6 μέσα σε περίπου 25 δευτερόλεπτα. Χαρτοκόλλης σηκώνεται για 3, όχι δεν μπαίνει μπάλα, ήταν ολομόναχος ο Χαρτοκόλλης. Πενταγιώτης δυσκολεύεται να περάσει το κέντρο, φάουλ όμως από το Λάκουρα. Θα τον στείλει στην απέναντι πλευρά για βολές, με 1.58 να απομένει. Ο Πενταγιώτης συνήθως είναι πολύ εύστοχος από τη γραμμή των βολών. Να δούμε πώς θα τα πάει τώρα. Βρισκόμαστε στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Όλοι είναι κουρασμένοι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Πενταγιώτης. Είναι εύστοχη η πρώτη του βολή. Μέσα και η δεύτερη. 42-50 ξανά. Σοφτό η ομάδα του. Ο Λαυρόπουλος θα πέσει στο παρκέ, αλλά δεν έχει κάτι ευτυχώς. Χαρτοκόλλης κάνει το drive πολύ γρήγορα, δεν σκοράρει. Έχασε την ισορροπία του στα βήματα. Ο Πενταγιώτης κατεβάζει για τα χαμένα ταλέντα. Θέλει να βρει έξω πάσα, φάουλ είναι αυτό. Time out σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time out. Ο Δρακόπουλος είναι στη γραμμή των βολών από το φάουλ που κέρδισε λίγο νωρίτερα. Μένουν 1.41 στο παιχνίδι. Ο Δρακόπουλος θα στείλει τη διαφορά στους 9 πόντους και τα χρονικά περιθώρια έχουν αρχίσει να στενεύουν αρκετά για τον Αστέρα. Δύο στις δύο από τον Δρακόπουλο, με 4 συνεχόμενες βολές τα χαμένα ταλέντα θα πάνε στο συν 10 και πάλι ο Λαυρόπουλος θέλει να περάσει το κέντρο. Φάουλ τώρα από τον Κόλια, θα στείλει τον Λαυρόπουλο συγγνώμη στη γραμμή των βολών. Για να δούμε θα πάει ο Λαυρόπουλος από τη γραμμή. Μέσα η πρώτη βολή, 43-52. Και η δεύτερη, 44-52, στους 8 το παιχνίδι. Προσπαθεί να κλέψει ο Λάκουρας. Τεχνική ποινή είναι αυτή στον Κόλια γιατί κλώτσε την μπάλα στη διακοπή. Εντελώς αχρίαστο όλο αυτό που έγινε τώρα για τα χαμένα ταλέντα. Ο Κόλιας είναι εκνευρισμένος από την προηγούμενη φάση, δεν μπόρεσε να ηρεμήσει τον εαυτό του. Από το πουθενά έχουν έξτρα βολή οι παίχτες του Αστέρα. Η μπάλα είναι απ' έξω για τον Αστέρα Ευελπίδων, καθότι είχε βρει στα πόδια του παίχτη των χαμένων ταλέντων νωρίτερα. Είχαν πάρει την κατοχή και έχουν και μια έξτρα βολή. Μπήκε και αυτή. 3 στις 3 ο Λαυρόπουλος συνεχόμενες. 45-52. Λάκουρας κλείνεται. Κάνει το drive. Παίρνει φάουλ από το Βασιλείο. Θα πάει και αυτό στη γραμμή των βολών. Να δούμε πώς θα τα πάει ο Λάκουρας από τη γραμμή. Τέταρτο φάουλ για το Βασιλείο είναι αυτό. Μέσα η πρώτη βολή από το Λάκουρα, 46-52. Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα έχουν ρίξει διαφορά από τους 10 στους 5 τώρα οι παίκτες του Αστέρα. Με βολές, Πενταγιώτης κλείνεται, περνάει το κέντρο πολύ όμορφο με πάσα στο Πύλη. Πολύ ψύχρεμος ο Πενταγιώτης στο κατέβασμα. Δρακόπουλος ξανά, Πενταγιώτης. 1.15 ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Για τα χαμένα ταλέντα, ο Πενταγιώτης έχει την μπάλα. Βρίσκει φοβερή πάσα στη ρακέτα στο Βασιλείο. Αυτό θα πάρει φάουλ από το Μαγκόνι. Θα πάει στη γραμμή για βολές. 1:08 στο ταμπλό. 47-52 στους 5 το παιχνίδι, ενώ 33 δευτερόλεπτα νωρίτερα ήμασταν στους 10. Να δούμε πώς θα πάει τώρα ο Βασιλείο από τη γραμμή των βολών σε ένα καθοριστικό ζευγάρι για την εξέλιξη του αγώνα. Η πρώτη είναι χαμένη. Το παιχνίδι είναι στις δύο κατοχές.
έξω και η δεύτερη. Ο Μπίλης όμως παίρνει επιθετικό rebound γιατί αβράντσαν εντελώς οι παίχτες του Αστέρα. Πολύ σημαντικό rebound αυτό από τον Μπίλη. Πενταγιώτης, να δούμε αν θα πάρουν σκορ τα χαμένα ταλέντα από αυτό το χώρο. Ο Πενταγιώτης πρέπει να σουτάρει, ο Μπίλης προλαβαίνει, όχι δεν προλαβαίνει. Έχει τελειώσει το 24, λέει ο διαιτητής. Η μπάλα θα πάει από το πλάι για τον Αστέρα Ευελπίδων. Δεν είδαν το χρονόμετρο τα χαμένα ταλέντα, παρότι τους φώναζαν από τον πάγκο της ομάδας. Λαμπρόπουλος στο χαρτοκόλλι. Χαμένη ευκαιρία για τα χαμένα ταλέντα. Ο Χαρτοκόλλης για 3 είναι άστοχος. Rebound ο Λάκουρας. Βλέπει ξανά το Χαρτοκόλλη. Λαμπρόπουλος για 3. Όχι. Η μπάλα θα πήγε έξω, την άφησε ο Μπίλης ελέγχοντάς την. Πενταγιώτης από την επαναφορά. Φάουλ πολύ γρήγορα για τον Αστέρα Ευελπίδων. 33 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Στους 5 πόντους είναι το παιχνίδι. Ο Πενταγιώτης γράφει τη βολή. 47-53. Έχει δικαίωμα για άλλη μία ο Πενταγιώτης. Θα γράψει κι αυτή. 47-54, 3 κατοχές χωρίζουν τις δύο ομάδες πλέον. Χαρτοκόλλης, πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Αστέρα. Για να δούμε όμως. Ο Χαρτοκόλλης κάνει drive, κλείνεται, κόβεται από τον Μπίλη. Καταφέρνει και σώσει ο Δρακόπουλος στην κατοχή. Ο Πενταγιώτης βλέπει φοβερή πάσα απέναντι στο Βασιλείου. Drive από τον Βασιλείου, άστοχο. Rebound ο Κουρίς, βλέπει το Λάκουρα. Τελευταία 12 δευτερόλεπτα ο Λάκουρας μπαίνει στη ρακέτα, σηκώνεται, σκοράρει. 49-54, 9 δευτερόλεπτα για το τέλος. Φάουλ στον Πενταγιώτη, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι λίρα 100 από τη γραμμή των βολών για την ομάδα του. 8 δεύτερα για το τέλος, το μάτς είναι στους 5 πόντους. Δεν νομίζω ότι μπορούν να κερδίσουν οι παίκτες του Αστέρα. Αν ο Πενταγιώτης βάλει και τις δύο βολές, βέβαια θα στείλει το παιχνίδι στις 3 κατοχές. Μετά πλέον το ένα δύνατο. Βάζει τη μία Πενταγιώτη, 49-55. Θα βάλει και τη δεύτερη, θα βάλει και τη δεύτερη. Τα χαμένα ταλέντα θα επιστρέψουν στις νίκες, θα πάνε στο 2-1. Ο Αστέρας θα πρέπει να αναζητήσει το πρώτο του ροζ φίλο την επόμενη εβδομάδα. Το παιχνίδι θα λήξει με ένα άστοχο drive από το Λάκουρα. Τέλος, 49-56. Καλή συνέχεια.